Ο κύριος Μελάς Γεράσιμος που αναφέρθηκε στα ετοιμόρροπα. Κύριε Μελά, να σας ενημερώσω ότι καθώς όταν είχα την αρμοδιότητα ως αντιδήμαρχος Πολοδομίας, ενώ που υπάγεται και το συγκεκριμένο θέμα, σύμφωνα με το νόμο 4787 του 2021, με απόφαση, το διαβάζω όπως το έχω μπροστά μου, έτσι, με απόφαση συντονιστή έκαση αποκεντρωμένη διοίκηση, συγκροτείται στην έδρα αυτή επταμελής ειδική επιτροπή επικινδύνωση ετοιμόρροπων κτλ. Κτλ. Δεν σας το διαβάζω. Θα σας πω λοιπόν ότι έχουν γίνει συνεχείς οχλήσεις τόσο από την ίδια την υπηρεσία με σχετικό έγγραφό της, όσο και με δικά μου έγγραφα με ημερομηνία 12 Δεκάτου του 2021 και με ημερομηνία 17 Δευτέρου του 2021 σχετικά με την ανασυγκρότηση της Επιτροπής. Παλαιά ήταν τριμελής, κατόπιν έγινε με τον νόμο που σας ανέφερα πταμελής, διότι το θέμα όντως είναι πολύ σοβαρό. Μάλιστα, αν θυμάστε καλά, πρόπερσι το καλοκαίρι, επειδή είχε γίνει ένα ατύχημα, υπήρχε και ένα παιδί, αν θυμάμαι καλά, ένα παιδάκι δηλαδή, που είχε σκοτωθεί στη Σάμο, τότε είχε απεσταλθεί ένα έγγραφο σε όλους τους Δήμους από το Υπουργείο Προστασίας, προκειμένου να γίνει μια άμεση καταγραφή, χοντρικά, ας μου επιτραπεί ο όρος, σχετικά με τα ετοιμόρροπα που υπάρχουν σε κάθε Δήμο. Μάλιστα θυμάμαι ότι το έγγραφο είχε απεσταλθεί την ημέρα Παρασκευή, ήρθε, πρωτοκολλήθηκε στο Δήμο Λευκάδος και την Τρίτη έπρεπε να αποσταλθεί η απάντηση. Παρά τα αυτά, εγώ είχα σε επικοινωνία με όλους τους προέδρους. Οι άνθρωποι βοήθησαν πάρα πολύ, καθώς επίσης και η μηχανική του Τμήματος Πολεοδομίας. Καταγράφηκαν χοντρικά, θα σας πω τώρα, δεν έχω το νούμερο ακριβώς, αλλά ήταν γύρω στα 350 με 400 ετοιμόρροπα ακίνητα, τα οποία καταγράφησαν. Στάλθηκαν λοιπόν στη βάση δεδομένων που μας ζήτησε και το Υπουργείο και άμεσα, και μάλιστα τότε και σε επαφή με υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου είχαμε στείλει την πρώτη λίστα περίπου 100-150 άμεσα, σας είπα μετά από δύο μέρες που υπήρχε και Σαββατοκύριακο, και τα υπόλοιπα περίπου 200 και κάτι μετά από 5-6 μέρες, δεν θυμάμαι. Όσον αφορά λοιπόν για την Επιτροπή Επικινδύνων Ετοιμόρροπων, είναι να πάρθει απόφαση από την αποκεντρωμένη διοίκηση προκειμένου να οριστεί αυτή η εφταμελής επιτροπή. Έχω ενημερώσει και τον νέο αντιδήμαρχο Πολοδομίας, τον κύριο Ζουριδάκη, αν ξέρει κάτι περισσότερο, διότι εγώ κάνω αναφορά μέχρι 12 Οκτωβρίου του 2021, που ήταν το τελευταίο έγγραφο που απέστειλα εγώ προς την αποκεντρωμένη διοίκηση.